Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Με υγεία σε όλους σας. Σε όλο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας. Να ακούσω εσάς αν έχετε κάτι να μου πείτε. Γιατί στο ποδόσφαιρο, όποιος δεν είναι ρεαλιστής και όποιος δεν ακούει τι γίνεται γύρω του, δεν έχει τύχη και μέλλον. Και επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που στο ποδόσφαιρο ζω με το όνειρο, να είστε σίγουροι ότι δεν ήρθα στη Λαμία για να σταματήσω να ονειρεύομαι. Και επειδή σέβομαι τον εαυτό μου και σέβομαι πάντα την ομάδα που δουλεύω, πρέπει να έχετε εικόνα και είμαι υποχρεωμένος απέναντί σας και απέναντι σε όλο τον κόσμο να μεταφέρω κάποια πράγματα τα οποία γίνονται. Αυτή τη στιγμή πρέπει να περάσει σε όλους κάτι. Τυχοδιώκτης εδώ στην ομάδα δεν υπάρχει. Το ότι γίνονται προσταφαιρέσεις σε ένα ρόστερ είναι δεδομένο. Όποιος θέλει να εξελίξει κάτι προς το καλύτερο, κατά αυτόν, είναι θεμητό ότι θα υπάρχει κάποιος που δεν θα του αρέσει. Προσπαθεί για το καλύτερο. Προσπαθεί να αλλάξει την καθημερινότητά του. Αυτή τη στιγμή έχουν φύγει από την ομάδα αρκετοί παίχτες. Έχουν έρθει κάποια παιδιά. Ταυτόχρονα έχει έρθει ένα πάρα πολύ κακό αποτέλεσμα, το οποίο, αν είμαστε ρεαλιστές, δεν μας πήγε πίσω. Γιατί βάσει συγκομιδής είναι ένα αποτέλεσμα, είναι μία ήττα όπως και προηγούμενες. Αλλά αυτή η ήττα είχε έκταση διαφορετική και μας προβλημάτισε πολύ διαφορετικά. Για να μην γελιόμαστε λοιπόν και για να μην δημιουργούμε αυταπάτες στον κόσμο και να μπορούμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να κοιταζόμαστε τον καθρέφτη και να είμαστε, ξανά σας λέω, ρεαλιστές, αν ανατρέξουμε στους αριθμούς της ομάδας φέτος, θα δούμε ότι η Λαμία είναι μια ομάδα μέτρια. Δεν ξέρω γιατί στο μυαλό κάποιον θεωρήθηκε ότι η ομάδα, μαζεύοντας 20 πόντους σε 13 παιχνίδια, είναι πετυχημένη. Είναι πετυχημένη για το μέτριο. Αν η ομάδα είχε μαζέψει δηλαδή 30 πόντους, όπως μαζέψε η Λάρισα, τι θα ήταν? Για Champions League. Οπότε, ρεαλιστικά και μόνο, το μέτριο εμείς πρέπει να το κάνουμε καλύτερο. Και αυτό είναι το δεδομένο. Και να είστε σίγουροι, χωρίς που είστε συγχρόνου καμία, ότι το μέτριο θα γίνει καλύτερο. Μας λείπουν βασικά στοιχεία. Ένα από τα στοιχεία που μας λείπει και είναι πολύ βασικό και πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε την ήττα ως έχει. Θα το βρούμε. Πρέπει να μπει μια πόλη, κατά την άποψή μου, γιατί είναι μια πόλη η οποία διψάει και έρχεται στο γήπεδο. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ο κόσμος αυτής της ομάδας δεν έρχεται στο γήπεδο. Σαν αντίπαλος το είδα και το νιώσα. Και τη δυναμική της ομάδας ένιωσα. Αν δεν την ένιωσα, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Πρέπει να μπει στο μυαλό μας όμως ότι όσοι απαρτίζουν αυτή την ομάδα δεν είναι εδώ για το κακό της. Το πιο εύκολο είναι να κριτικάρουμε κάποιον χωρίς να το δούμε να δουλεύει. Αυτό είναι, εντάξει, είναι η καθημερινότητα του καφενείου. Εμένα προσωπικά, κύριε, τα καφενεία δεν με ενδιαφέρουν. Το καφενείο το δικό μου είναι το γήπεδο. Αρέσει δεν αρέσει. Και ούτε η Στυλάκη είχα ποτέ και ούτε η Φάκη δικαιώθηκα ή δεν δικαιώθηκα από το γήπεδο. Χωρίς να έχω πει στο σχόλιο ποτέ, όπου και αν υπήρξα. Ρεαλιστικά και μόνο αυτή τη στιγμή έχουμε μια ομάδα η οποία δεν είναι ήρεμη.
Να είστε σίγουροι ότι θα βρείτε την ηρεμία. Και να είστε σίγουροι ότι εγώ αυτή τη στιγμή εδώ δεν κάνω τίποτα άλλο εκτός από να προσπαθώ να συνεφέρω μια ομάδα η οποία δεν ξέρω πώς την είχατε στο μυαλό σας. Δεν είναι καλά. Δεν ήταν καλά. Θα γίνει καλά. Γιατί οι αριθμοί ψέματα δεν λένε. Δεν μ' αρέσει να μηδενίζω προηγούμενες ιστορίες. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για το τι έγινε πριν. Ο δικός μου γνώμονας είναι το μετά. Ο δικός μου γνώμονας και η δικιά μου δουλειά είναι η καθημερινότητα η επόμενη. Και να είστε σίγουροι ότι εγώ με το 20 στα 13 παιχνίδια δεν είμαι ικανοποιημένος. Η ομάδα που έχει στόχο να πάει ψηλά. Να ξέρουμε τι λέμε. Η ομάδα που έχει στόχο να είναι εκεί είναι σούπερ. Αλλά αν δεν γελιέμαι με τον εαυτό μου, αυτή η ομάδα είχε στόχο να πάει ψηλά. Οπότε το 20 στο 13 δεν ταιριάζει. Δηλαδή η καραμέλα, το ότι ήταν μια ομάδα κατεστραμμένη, πότε πρόλαβε να καταστραφεί μια ομάδα στην πρώτη αγωνιστική. Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Το κατεστραμμένο στο ποδόσφαιρο είναι αυτό που δεν υπάρχει. Εδώ υπήρχε. Υπήρχαν παίχτες, υπήρχαν ζωντανοί οργανισμοί, υπήρχε διοίκηση, υπήρχε μεγαλομέτοχος. Οπότε το να λέει κάποιος και να προσπαθεί να περάσει ότι ναι, η κατεστραμμένη ομάδα που έχω και τι πήρα 20 πόντους, ναι, δεν κατάφερες κάτι. Κανείς δεν κατάφερε κάτι. Μην γελιόμαστε. Μην γελιόμαστε ότι κάποιος έχει καταφέρει κάτι στη Λαμία τώρα. Όχι ότι εγώ είμαι παντογνώστης και θα καταφέρω να κάνω θαύματα. Το προηγούμενο κομμάτι δεν έχει καταφέρει κανείς τίποτα. Να μην γελιόμαστε και να είμαστε ξεκάθαροι. Και να ξέρουμε τι λέμε και να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια. Υπάρχει άνθρωπος που πληρώνει, που βάζει τα λεφτά του και αυτός πρέπει να τον κοιτάμε στα μάτια. Η υπόσχεση που δίνω εγώ είναι ξεκάθαρη. Το ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχει μια ομάδα η οποία θα πεθάνει μες στο γήπεδο είναι δεδομένο. Και όχι η λέξη θα το δείξει. Η στήριξη που θέλουν να δείξουν όλοι σε αυτήν την ομάδα, ο καθένας όπως μπορεί και όπως το νιώθει. Κάποιος που δεν το πιστεύει, δεν μπορεί να απαιτήσει κανείς να στηρίξει την προσπάθεια. Και μαζί του είμαι. Ήρθε ένας προπονητής στην ομάδα, ο οποίος κατ' εμέ είναι καλός προπονητής. Είναι αξιόλογος προπονητής. Δεν με ενδιαφέρει εμένα να είναι το καλό παιδί. Εγώ ήθελα καλό προπονητή. Τα καλά παιδιά τα κερνάμε πάστες. Αυτός έχει το πακέτο. Είναι και καλό παιδί και καλός άνθρωπος και καλός προπονητής. Και η βοήθεια που θα μας δώσει, να το ξέρετε, ότι θα είναι πολύ σημαντική στη συνέχεια. Είναι κακό βέβαια να στοχοποιούμε καταστάσεις και να προσπαθούμε να δημιουργούμε ίντριγκες, κοτσομπολιά. Δεν ταιριάζουν στο ποδόσφαιρο αυτά. Και επειδή εγώ έχω μάθει να μιλάω μόνο μου ποδοσφαιρικά πάντα, και όταν κάνω λάθος, έκανα λάθος. Εντάξει, λάθη κάνουμε όλοι νομίζω. Σε αυτήν την ομάδα κάνουμε και λάθη. Και εγώ προσωπικά μπορώ να κάνω περισσότερα. Δεν θα έχουν το δόλο ούτε την αλητία της. Θα είναι λάθη ανθρώπινα. Όποιος μπορεί να το εκλάβει έτσι, καλώς. Όποιος δεν μπορεί, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Θέλω πραγματικά από όλους να στηρίξετε την νέα προσπάθεια που γίνεται. Γιατί να είστε σίγουροι, χωρίς να τάζουμε λαγούς με τραχυλιά, με καθρέφτη το γήπεδο, πρέπει να το παλέψουμε. Δεν με ικανοποιεί, κύριε, εμένα στη Λαμία να ήρθα για να γίνω πέμπτος. Πέμπτη θα βγει η Λαμία έτσι κι αλλιώς. Και έκτη. Δεν μου κάνει. Αν θεωρείτε ότι εγώ ήρθα εδώ για τα λεφτά του Πανουργιά ή για την ηρεμία, δεν μου κάνει. Και το ξέρετε και μπορείτε να το μάθετε εσείς πιο εύκολα από όλους. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ η πρόκληση και πολύ η πρόκληση που έχω μπροστά μου. Θα την παλέψω, είμαι σίγουρος. Με τη βοήθεια όλων σας. Με τη βοήθεια της διοίκησης, με τη βοήθεια του προπονητή. Θα την παλέψουμε όλοι μαζί. Αν ένας παραστατήσει, κάτι θα είναι καλά, κάτι θα πάει σωστά.
Μπορώ να κάθομαι και να μιλάω πάρα πολύ ώρα για το προηγούμενο κομμάτι, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Το κλείνω εδώ. Γιατί σας είπα και πάλι, ήταν το μέτριο. Και εμένα στη ζωή μου το μέτριο δεν μου κάνει. Και ούτε μάγκας είμαι, ούτε μάγκας το παίζω. Μπορεί να είμαι λίγο παραπάνω τελειομανής, μπορεί να έχω περισσότερες φιλοδοξίες. Σας είπα στην αρχή ότι ζω και ονειρεύομαι. Και δεν μπορεί κανείς να μου πει να σταματήσω να ονειρεύομαι, γιατί όποιος δεν ονειρεύεται στο ποδόσφαιρο πρέπει να πάβει να υπάρχει. Ξεκάθαρο είναι αυτό από μένα. Σε θέματα μεταγραφών, να είστε σίγουροι ότι αν η ομάδα ζητήσει αγωνιστικά και ο προπονητής θα γίνει αυτό που πρέπει. Πρέπει να μάθουμε να μην εξαρτιόμαστε από το αποτέλεσμα που θα έρθει και να μάθουμε να διαχειριζόμαστε σωστά το αποτέλεσμα που έρχεται. Και με βάση την ηρεμία που πρέπει να αποκτήσει αυτή η ομάδα, να προχωρήσουμε.